Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Γιώργο Στουρνάρα, ο οποίος διατηρούσε καντίνα το καλοκαίρι στα Κανατάδικα της Εστιαίας και θα ήθελα να μου πείτε, καθώς πέρασε η καλοκαιρινή σεζόν, ποιο ήταν το πρόβλημα με τις καντίνες. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά κάναμε μια συνέντευξη πάνω στο θέμα αυτό. Δεν ήθελα να μιλήσω τότε επειδή ήταν μέσα στην τουριστική σεζόν. Προσωπική μου άποψη μετά από όλα αυτά που έχω βιώσει όλο το χειμώνα, το τρέξιμο που έχω ρίξει όσον αφορά την επιχείρηση, προσπαθώντας να βοηθήσω όχι μόνο εμένα και γενικότερα όλες τις επιχειρήσεις, αυτό που προσωπικά εισέπραξα εγώ, ειδικά από το Δήμο, ήταν απογοήτευση. Πρώτον, οι αποφάσεις που πήραν όσον αφορά τις άδειες για να χορηγήσουν άδειες ή θέσεις ή οτιδήποτε άλλο ήταν εκπρόθεσμες. Εκεί όντως ήμουν εκτεθειμένος, αλλά από το Δήμο. Δηλαδή νομότυπα, επειδή χρειάστηκε να κάνουμε εξ αρχής όλα τα χαρτιά, νομότυπα εμείς μέχρι τέλος Μαΐου έπρεπε να χορηγήσουμε όλες τις αιτήσεις μας, χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο, στο Δήμο. Από εκεί και πέρα, αυτή η δικαιοδοσία έφευγε από τα χέρια του Δήμου και πήγαινε στην περιφέρεια. Ναι. Καλός ή κακός, μπορεί να μην το γνωρίζανε από το Δήμο, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εμένα με αφήσανε τελείως εκτεθειμένο. Άρα σαν επαγγελματία σας άφησε εκτεθειμένος ο Δήμος. Όσον αφορά τις αποφάσεις που πήρανε εκπρόθεσμα. Ναι, γιατί εκεί πέρα ήμουν εκτεθειμένος εκτιματική, όχι μόνο εγώ, όλες οι επιχειρήσεις. Εκτεθειμένος εκτιματική και σε οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον οι υπηρεσίες που αφορούν beach bar κτλ. Εξαιτίας αυτών των αποφάσεων είχατε κάποιο πρόστιμα το καλοκαίρι? Ναι, αρκετά. Όπως άλλωστε, εντάξει, και όλες οι επιχειρήσεις, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, αλλά σίγουρα υπήρχε στόχευση σε αυτόν τον τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή ήταν εκτεθειμένοι, π.χ. ας πούμε, στην κτηματική. Ή σε κάποια... σε κάποιους φορείς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα ήμασταν εκτεθειμένοι σε αυτούς. Γιατί λέτε ότι ήσασταν εκτεθειμένοι, καθώς ο Δήμος Εστιαίας Εδιψού είχε πει ότι είχε πάρει άδειες για τους καντίνες. Πήρε σύμφωνη γνώμη για να χορηγήσει τις θέσεις, έστω τις άδειες. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν εκπρόθεσμη η απόφαση όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να γίνει μέχρι τέλος Μαΐου. Από εκεί και πέρα η δικαιοδοσία αυτή πήγαινε στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια. Ναι. Εφόσον πήγαινε στην Περιφέρεια, είναι εύλογο ότι τις αποφάσεις πλέον δεν τις έπαιρνε ο Δήμος. Δηλαδή, ναι, σαφέ. Ίσως δεν ήταν ενημένη, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το έχω ψάξει. Το ζήτημα είναι ότι ο Δήμος έπρεπε να λειτουργήσει λίγο πιο... πιο μεθοδικά. Τουλάχιστον. Δηλαδή αισθάνεστε ότι άφησε τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες των καντινών εκτεθειμένους όλη την καλοκαιρινή. Βάσει συμπεριφοράς, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν γνωρίζουν ή οτιδήποτε άλλο γίνει από πίσω, οτιδήποτε όμως. Συγγνώμη. Βάσει συμπεριφοράς ως προς εμένα, ναι. Ελαφρυντικά, ίσως έχουν ήδη για τον εαυτό τους, ότι ίσως δεν γνωρίζανε κάποια πράγματα. Αλλά θα όφυλαν, νομίζω, από τη στιγμή που έχουν αναλάβει κάποιες θέσεις, να είναι λίγο πιο όρημοι, θα έλεγα. Ναι, γιατί είναι επιχειρήσεις. Επίσης, την προηγούμενη φορά δεν πήρα θέση. Είναι πολλά τα μαγαζιά, κινείται ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας όσον αφορά το καλοκαιρινό κομμάτι της τοπικής οικονομίας όσον αφορά από όλα αυτά τα μαγαζιά. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Ναι, από παιδιά που δουλεύουν, κάβες, βενζινάδικα, φαγητά, τουρισμός κτλ.
είναι ένας κύκλος ευρύς, τον οποίο θα νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουν λίγο περισσότερη σημασία. Προς το τέλος του καλοκαιριού ακούστηκε ότι θα ερχόταν η περιβαλλοντική εδώ πέρα. Έκανε κάποια εμφάνιση? Είχε έρθει στην αρχή. Ναι. Είχατε κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της περιβαλλοντικής? Σαφέστατα. Όχι ότι φταίει άμεσα σε αυτό το κομμάτι ο Δήμος, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρει μια απόφαση να πει ότι δεν ανοίγεται καθόλου και να είναι ξεκάθαρος απέναντί μας ως προς όλους τους επαγγελματίες. Δεν μιλάω μόνο προσωπικά, αλλά από τη στιγμή που σε όλα τα επίπεδα γενικότερα, δηλαδή όταν κάποιος δεν είναι ξεκάθαρος, εμένα προσωπικά μου αφήνει περιθώριο από πίσω να σκεφτώ και να βγάζω όσα συμπεράσματα θέλω και να κάνω όσες εικασίες θέλω. Όχι μόνο απέναντι σε μένα, επαναλαμβάνω, απέναντι σε όλους, κύριε Κώστα, απέναντι σε όλους τους επαγγελματίες. Θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρος και δεν είναι κακό ορισμένες φορές να λέμε ναι ή όχι. Από το να ακολουθούμε μία οδό, ας πούμε, είναι ψυχοφθόρο. Πάντως, σε ρεπορτάζ που είχαμε κάνει σε προηγούμενο φίλο του Παλμού, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Τσιρόνης είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με το θέμα των καντινών από το Δήμο Ιστιαίας. Αυτό δεν το γνωρίζω. Από τη στιγμή που δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Δηλαδή, λάβαμε ένα χαρτί που έλεγε σύμφωνη γνώμη και τέτοια. Τώρα από εκεί και πέρα τι έχει γίνει, αυτό το γνωρίζουν από το Δήμο ή όποιος έχει την αρμοδιότητα πάνω σε αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Εφόσον δεν γνωρίζω κάτι, δεν μπορώ να πάρω θέση. Έχετε να δηλώσετε τίποτα ακόμα? Δεν μπορώ, δηλαδή, τι να πω τώρα. Εάν δεν λειτουργήσουν λίγο πιο τεχνοκρατικά, λίγο πιο μεθοδικά, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Καλώς ή κακώς, δεν υπάρχουν πολλές παραλίες στο να πούνε όχι, ας πούμε, για τα μαγαζιά και να πάνε κάπου αλλού τα μαγαζιά. Δεν υπάρχουν παραλίες διαθέσιμες εντός του Δήμου, να είναι προσβάσιμες ή οτιδήποτε άλλο. Τα έχουμε συζητήσει αυτά με την κυρία Δήμαρχο. Όσον αφορά για του χρόνου, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή του χρόνου να μην ανοίξουν καθόλου καντίνες? Κοίταξε. Εγώ σαν Γιώργος θεωρώ ότι είναι δώρον άδωρο να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή είναι ψυχοφθόρο για μας. Δείτε κάθε χρόνο αν θα γνωρίζετε ή όχι, αν θα ανοίξει η καντίνα ή... Ναι, δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον λειτουργώ, όπως νομίζω και οι υπόλοιποι επαγγελματίες, μεθοδικά. Πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, γιατί στείνεται ένα μαγαζί, ας πούμε, σε λίγο χρονικό διάστημα και πρέπει να υπάρχει και χρονικό περιθώριο, όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδιά, στο να γνωρίζουμε πιο νωρίς τι θα κάνουμε, αν πάμε, αν δεν πάμε, πόσο εκτεθειμένοι θα είμαστε. Είναι πολλά από τα πράγματα. Και όχι να παίρνονται αποφάσεις εν μία ανοιχτή, δηλαδή, και να σου λένε 5 μέρες πριν δεν ξέρουμε, δεν μπορεί ή μπορεί να μην γίνει οτιδήποτε άλλο, και 5 μέρες μετά να σου λένε πήγαινε, άνοιξε. Εντάξει, δεν είναι πράγματα αυτά. Και να μην εκφραστώσουμε και χειρότερα. Δεν χρειάζεται. Να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Ιστιαίας Εδιψού είχε πει ότι είχε δώσει άδειες για καντίνες και όχι για αυτοσχέδια καντίνα η οποία θα είναι στημένη συνέχεια στην παραλία. Δηλαδή είχαν πει ότι θα έπρεπε να έχουν ένα τροχόσπιτο που θα έρχεται και θα φεύγει από την παραλία. Να σου πω την άποψή μου και πάνω από αυτό. Ναι, αυτά ισχύουν μόνο στην Εύβοια και ειδικότερα στη Βόρεια Εύβοια. Σε όλη την Ελλάδα ισχύει καθεστώς πέραν τούτου, άνω τελεία. Καντίνες για μένα έχει έξω από τα νοσοκομεία και από τα γήπεδα. Σε όλη την Ελλάδα γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και οι δήμαρχος και πολλοί άλλοι, ότι δουλεύουν όλοι με την ανοχή όλων. Σταθερές κατασκευές, beach bar, ξύλινες κατασκευές, οι οποίες ναι, είναι έτσι, δεν είναι? Δεν σου... Ναι, εντάξει. Είστε νέοι άνθρωποι, είστε νέοι άνθρωποι, ναι, είστε νέοι άνθρωποι, δεν υφίσταται καθεστώς καντίνας. Εδώ πέρα πάμε με το σταυρό στο χέρι. Και όχι μόνο αυτό, απλά με το σταυρό το χέρι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλη την Ελλάδα
να λειτουργούν όλοι παράνομα και εδώ πέρα στη Βόρεια Εύβοια να πηγαίνουμε, ας πούμε, με το γράμμα του νόμου και πάλι να μας πηγαίνουν, να μην πω τώρα. Είχαν πει απλά από το Δήμο ότι είχαν δώσει άδειες για καντίνες και όχι για κατασκευές μόνιμες, οπότε ήταν επόμενο να υπάρχουν και κάποια πρόστιμα βάσει του συγκεκριμένου, ότι ήταν μόνιμες οι κατασκευές και δεν ήταν καντίνες. Για καντίνες. Είναι ανάλογα τι άδεια θα δοθεί. Στην κάθε επιχείρηση. Τώρα από εκεί και πέρα σαφέστατα μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό καθεστώς τροχόσπιτου, αλλά είτε για θέμα καλεσθησίας του χώρου, είτε της επιχείρησης, είτε του μαγαζιού, σίγουρα προσπαθούμε ότι καλύτερο. Επίσης το τεκμηρίωσα πριν ότι υπάρχει καθεστώς καντίνας κατ' εμέ μόνο στα γήπεδα και έξω από τα νοσοκομεία. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει καθεστώς καντίνας. Και ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να ανοίξουμε και λίγο το μυαλό μας. Θα ήταν καλό και για την περιοχή μας και γενικότερα για τους ανθρώπους. Ο Δήμος Ιστιαίας Εδιψού φάνηκε ότι μάλλον έχει ενημερώσει ελλιπώς το Υπουργείο για το γεγονός ότι η περιοχή είναι Natura και ανήκει στη ΖΟΕ. Γι' αυτό το λόγο και έγινε ανάκληση της απόφασης που είχε πάρθει για τις άδειες. Τι έχετε να δηλώσετε γι' αυτό? Όσον αφορά την απόφαση που πήρε ο αναπληρωτής υπουργού, αφορούσε αποκλειστικά Natura. Το ότι δεν πήρανε για τη ΖΟΕ είναι θέμα του Υπουργείου. Οπότε μπορεί και του Δήμου. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν φταίγαμε σε κάτι να πληρώσουμε όλο αυτό. Είναι δηλαδή, μπορεί, δεν ξέρω τι αιτήσεις έκανε ο Δήμος, αν ήταν σωστές, πρόθεσμα, εκπρόθεσμα ή οτιδήποτε άλλο. Γεγονός είναι ότι η απόφαση του Υπουργού αφορούσε μόνο την Natura, η οποία παρεπιπτόντως στα Κανατάδικα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δηλαδή από την παραλία και μπροστά, 5-10 μέτρα πάνω από την παραλία και μέσα, ξεκινάει η Natura. Πιο πριν είναι εντός της ΖΟΕ, αλλά η απόφαση του Υπουργού ξεκάθαρα, υπάρχει και χαρτί γι' αυτό, ήτανε, αφορούσε μόνο την Natura. Οπότε φαντάσου τι λάθος έχει γίνει. Μα η περιοχή... Δηλαδή, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για την απόφαση του Υπουργού που πήρε για την Natura. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι επαρκώς ενημερωμένος ή ανεπαρκώς. Ναι, αλλά η περιοχή στα Κανατάδικα και στο Τσοκαΐτη δεν είναι εντός Natura. Το Τσοκαΐτη είναι εντός της Natura και εντός της ΖΟΕ. Στα Κανατάδικα είναι μόνο στη Natura. Από την παράλια και τέτοιο. Και μέσα. Δεν υπάρχει Natura. Συγγνώμη, λάθος. Μόνο εντός της ΖΟΕ είναι. Η Natura ξεκινάει από τη θάλασσα και μέσα. Στα Κανατάδικα. Το γεγονός ότι βρίσκεται στη ζώνη οικιστικού ελέγχου, γι' αυτό το λόγο έγινε ανάκληση της απόφασης. Ναι, η απόφαση του Υπουργού αφορούσε μόνο τη Natura. Υπάρχει έγγραφο, σας το δίνω να το δημοσιεύσουμε. Η απόφαση του Υπουργού αφορούσε μόνο τη Natura, όχι τη ΖΟΕ. Είναι ξεχωριστό κομμάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το τι αποφάσεις παίρνει ο Υπουργός και αν είναι ενημερωμένος, επαρκώς. Έχετε να προσθέσετε τίποτα ακόμη? Ως επίλογος αυτά που είπαμε, όσον αφορά τις δηλώσεις που έκανα, δεν θέλω να θίξω κανένα πολιτικά. Απλά θέλω να προσπίσω τα συμφέροντα τα δικά μου και μιλάω αποκλειστικά ως επιχειρηματίας, για να μην παρεξηγηθούν ή παρερμηνευτούν οι δηλώσεις μου. Ευχαριστώ.